Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ μαζί μας είναι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως, να πάμε στο θέμα των αλλαγών, γιατί η αλήθεια είναι ότι προωθεί το Υπουργείο σας κάποιες αλλαγές, όπως είναι η θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από κάθε πανεπιστήμιο. Και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε από πότε θα ισχύσει αυτό και με ποιο κριτήριο κάθε τμήμα θα ορίζει τη βάση εισαγωγής. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περίπου 30% των φοιτητών της χώρας μας που δεν αποφυτά ποτέ. Επίσης, έχουμε κάθε χρόνο περιπτώσεις, τις σχολιάζετε κι εσείς δημοσιογραφικά, όπου κανείς μπαίνει, πέρσι μπήκε με 0,6 στα 20. Θεωρούμε ότι αυτή η εικόνα είναι μια η οποία δεν περιποιεί τιμή στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ότι οφείλουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να αναβαθμίσουμε συνολικά το επίπεδο των σπουδών. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο καλύτερο, να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των σπουδών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η πρόταση που έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο είναι να υπάρξει μια ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ επιτρέψτε να διευκρινίσω. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως την προτείνουμε, δεν είναι απόλυτο μέγεθος. Δεν είναι, ας πούμε, το 10 ως 10. Ναι. Γιατί? Γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι όποτε έχει μπει απόλυτο μέγεθος, επηρεάζει τον τρόπο που βαθμολογούν οι βαθμολογητές, επηρεάζει τα θέματα και ούτω καθεξής. Ένας δεύτερος λόγος που αυτή η βάση δεν είναι οριζόντια. Δεν είναι η ίδια, δεν θα είναι η ίδια για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, γιατί το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα είναι διαφορετικό. Μπορεί να έχει διαφορετικό ακαδημαϊκό προφίλ, μπορεί να θέλει να βάλει υψηλότερη ή χαμηλότερη βάση. Άρα, αυτό που προβλέπουμε είναι ότι το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως βάση το ποσοστό επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων του συγκεκριμένου τομέα. Παράδειγμα, άρα μπορεί να περάσει κάποιος επιστημονικού πεδίου. Άρα μπορεί να περάσει και κάποιος με κάτω από τη βάση άμα γράψει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Το 10 δεν θα είναι δηλαδή το όριο. Το τμήμα. Θα εξαρτηθεί από τι θα ορίσει το πανεπιστημιακό τμήμα. Ας πούμε ότι στις ανθρωπιστικές ο μέσος όρος όλων των υποψηφίων είναι 12. Εάν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο μπορεί να ορίσει το 80% του 12, το 90% του 12, το 100% του 12, μπορεί να ορίσει το ίδιο τη βάση που επιθυμεί και έτσι δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ορίσουν και το ακαδημαϊκό προφίλ που θέλουν. Η ισχύ αυτού του μέτρου από πότε θα τεθεί σε. Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο, θέλω να είμαι ξεκάθαρη, δεν επηρεάζει καθόλου την προετοιμασία των μαθητών. Με ποια έννοια? Δεν επηρεάζει την ύλη, δεν επηρεάζει τα μαθήματα. Όποτε έχουμε επιφέρει αλλαγές που επηρεάζουν τις πανελλαδικές αυτές καθεαυτές, έχουμε δώσει ένα βάθος διετίας. Για παράδειγμα, όταν πέρσι κάναμε κάποιες αλλαγές στις πανελλαδικές, στα μαθήματα, εκεί είπαμε θα ισχύσουν μετά από 2 χρόνια, επειδή ακριβώς επηρεάζουν τον τρόπο που προετοιμάζεται κανείς για τις πανελλαδικές. Εδώ, οι όποιες αλλαγές επιδρούν από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και πέρα. Όχι πριν. Άρα θα ισχύσει από φέτος το καλοκαίρι, αν καταλαβαίνω. Άρα η πρόθεση είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής να ισχύσει από φέτος. Υπάρχει και ένα δεύτερο μέτρο το οποίο είναι σε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός επιλογών που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Άμα επιτρέπετε, στο εξηγώ με τον εξής τρόπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όριο. Μπορεί κανείς να βάλει 250 επιλογές. Με αποτέλεσμα μπορεί να βρεθεί σε ένα τμήμα το οποίο το έχει επιλέξει ως 250. Οι πιθανότητες να φοιτήσει σε αυτό και να αποφοιτήσει από αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλές, όπως μας δείχνουν τα στοιχεία, ενώ μπορεί να παίρνει τη θέση από κάποιον που πραγματικά θέλει να σπουδάσει εκεί. Εκεί θα βάλετε όριο, τι αλλάζετε εκεί? Άρα, ο στόχος είναι να υπάρξει εκεί ένα όριο στις επιλογές. Άρα, στο μηχανογραφικό θα υπάρχει όριο επιλογών. Είναι υποσυζήτηση. Θα είναι 5 σχολές, θα είναι 10. Είναι υποσυζήτηση το μέτρο, θα είναι ίσως 15, θα το δούμε. Πάντως, θα υπάρχει ένας περιορισμός στις επιλογές, προκειμένου ακριβώς να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν συνειδητές επιλογές, τι ακριβώς θέλουν να σπουδάσουν, να αυξήσουμε το επίπεδο σπουδών συνολικά. Πλέον θα φοιτούν στα τμήματα αυτοί που πραγματικά θέλουν να είναι εκεί, και έτσι εξασφαλίζουμε θέσεις για φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένα τμήματα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα πριν πάμε στα ερωτήματα για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, γιατί ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Αν μου επιτρέπετε να πω άλλη μια κουβέντα για τα πανεπιστήμια. Βέβαια. Ναι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευθεί, είχαμε δεσμευθεί και προεκλογικά, ότι προχωρούμε στην ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, και χαίρομαι εδώ να πω ότι και η Πριτάνης είναι θετική απέναντι σε αυτό το μέτρο, όπως επίσης και η θέσπιση μιας ομάδας προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προκειμένου να βάλουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών. Αυτό τώρα μιλάτε για την ασφάλεια των πανεπιστημίων, ένα θέμα που βέβαια έχετε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα της αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. Μεγάλη, εγώ νομίζω, για
για όλες τις κυβερνήσεις και για τη δική σας και για προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα το βάρος και τον μπαλάκι στους Πριτάνης. Μην ξαναζήσουμε όμως, κυρία Κεραμέο, συγγνώμη, Στέλλα μου, ναι. Μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε μέσα στο Πανεπιστήμιο εδώ στην ΑΣΟΕ με τον Πρίτανη που τον είχαν με την ταμπέλα μπροστά, μια εξευτελιστική εικόνα. Έτσι. Που νομίζω δεν περιποιεί τιμή ακριβώς, για κανένα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε κάνει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, περιλαμβάνουν θέσπιση ειδικής ομάδας προστασίας και περιλαμβάνουν και άλλα μέτρα προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τώρα. Να το κάνουμε ένα πιο ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον όπως ακριβώς αρμόζει. Προφανώς αυτά, αν θέλετε, πάμε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες 10 ετιών. Οφείλουμε όμως να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε για τα παιδιά μας. Κύριε Υπουργέ, για το ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο τους αξίζει, στο οποίο τους αξίζει να σπουδάζουν. Ο κόσμος έχει μεγάλη αγωνία τώρα επειδή έχει παιδιά στην τρίτη ηλικία και όπως καταλαβαίνετε, επειδή και τα σχολεία είναι κλειστά, είναι η τηλεκπαίδευση σε εξέλιξη, ρωτούν τι θα γίνει με την ύλη, αν το Υπουργείο έχει την πρόθεση να μειώσει την ύλη πρώτον και δεύτερον, αν τη μειώσετε, πότε θα το ανακοινώσετε, γιατί καταλαβαίνετε τα παιδιά λένε να μην το ανακοινώσετε τελευταία στιγμή και διαβάζουν αυτό που λέμε και στο τέλος εξετάσουν σε πολύ λιγότερη ύλη. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω το εξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φετινή χρονιά ενέχει μια αναστάτωση. Είναι λογικό, ο κορονοϊός έχει επιδράσει και στην εκπαίδευση. Προφανώς η τηλεκπαίδευση προχωράει κανονικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας που κάνουν τηλεκπαίδευση, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και τους φοιτητές. Και επίσης, όταν με το καλό επιστρέψουμε στα σχολεία μας, στις διαζώσεις παρουσίες, πότε θα γίνει αυτό, μας το φέρνετε γύρω-γύρω. Πείτε μας πότε θα γίνει αυτό. Αφού απαντήσετε στη Στέλλα. Όταν με το καλό λοιπόν επιστρέψουμε, εκεί προφανώς όλο και ο διευθυντής αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί αυτούς τους μήνες, πώς έχουν προχωρήσει, πώς έχει προχωρήσει η ύλη και ενδεχομένως να δούνε εάν θα χρειαστεί η οποιαδήποτε προσαρμογή σε οποιαδήποτε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άρα είναι ανοιχτό. Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές σε κάθε πτυχή. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, εσείς εστιάζετε στο κομμάτι της ύλης, αλλά είναι και άλλα ζητήματα. Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές, πώς θα γίνουν τα τετράμινα και ούτω καθεξής. Είναι πολλά αυτά τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν και επηρεάζονται. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Υπουργέ. Άρα, όλες οι πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα τις εξετάσουμε όταν με το καλό επιστρέψουμε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πείτε μας πότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία. Θα σας πω το εξής. Ο προγραμματισμός ο δικός μας, η επιθυμία η δική μας είναι τα σχολεία μας να ανοίξουν αμέσως μετά τις γιορτές στις 8 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Όπως ξέρετε, πορευόμαστε με βάση εισηγήσεις των ειδικών. Συνεπώς, θα ζητήσουμε από τους ειδικούς περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα να μας υποδείξουν με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία τη σύστασή τους. Πορευόμαστε πάντοτε στη βάση των εισηγήσεων των ειδικών, θα συμβουλευτούμε και πάλι τους ειδικούς και θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Πάντως, το τονίζω, είναι προτεραιότητά μας να ανοίξουν τα σχολεία. Φυσικά η τηλεκπαίδευση είναι το δεύτερο καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς. Το πρώτο πάντοτε είναι η διαζώσεις εκπαίδευση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στόχος 7 του μηνός πάντως. 8 του μηνός. Μετά το Αγιανιού. Όλα καλά και για να γυρίσουν τα παιδιά στο περιβάλλον του, το φυσιολογικό αυτό που λέμε που είναι το σχολείο και να μπορέσει να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι μόνο η κάλυψη της ύλης μπορεί να προχωράει. Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας που είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και δεν μας πάνε ο χρόνος να τους συζητήσουμε τώρα, ξέρετε όλοι. Οι επαφές των παιδιών, οι επαφές με τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό σας διαβεβαιώ ότι είναι πρώτη προτεραιότητά μας. Ας στηρίξουμε όλοι αυστηρά τα μέτρα, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε και τη δυνατότητα στους ειδικούς να μας δώσουν το πράσινο φως το συντομότερο. Καλές γιορτές, κύριε Κεραμέο. Καλές γιορτές, καλή δύναμη σε όλους.